Φίλες και φίλοι του ενός.gr, καλησπέρα. Είναι 5η, είναι 13 Ιανουαρίου. Ακόμα μεταγραφή δεν έχουμε. Ελπίζουμε όλοι να γίνονται πράγματα στο σκοτάδι σε εισαγωγικά, να μην τα ξέρουμε εμείς και να εμφανιστούν ξαφνικά στο φως οι κινήσεις που είναι απαραίτητες για την ομάδα. Επιμένω και θα επιμένω ότι η ΑΕ χρειάζεται δύο χαφ, οπωσδήποτε, δύο ενδεκαδάτους χαφ, ο ένας δεν αρκεί, αλλά ας ξεκινήσει με τον έναν και βλέπουμε. Μακάρι να εμφανιστεί μέσα στις επόμενες μέρες χωρίς εμείς να ξέρουμε τίποτα. Επίσης δεν έχουμε και αγωνιστική δράση για την πρώτη ομάδα, αναβλήθηκε το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ελπίζουμε όλοι ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό και αφού δεν έχουμε να συζητήσουμε για την πρώτη ομάδα, ας συζητήσουμε λίγο για την ΑΕΚ Β'. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και λέω ότι αξίζει τον κόπο όχι επειδή η ΑΕΚ κέρδισε το Λεβαδιακό χθες και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Αυτό στο project ΑΕΚ Β είναι δευτερεύον, είναι το λιγότερο, είναι αυτό που απασχολεί πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλα. Αυτό που έχει σημασία για την ΑΕΚ Β, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι ότι είναι δομημένη πάνω σε βάσεις ένα ποδοσφαιρικά ορθές και δεύτερον αεκτζίδικα ορθές. Τι εννοώ? Αεκτζίδικα ορθές γιατί είναι μια ομάδα που σε κάθε παιχνίδι μπαίνει με μια πολύ συγκεκριμένη νοοτροπία, με μια νοοτροπία νικητή, με μια νοοτροπία του είμαι η ΑΕΚ και μπαίνω να κερδίσω, δεν με ενδιαφέρει αν απέναντί μου είναι καλύτερη ομάδα, πιο πλήρης ομάδα, οτιδήποτε, μπαίνω στο γήπεδο για να κερδίσω και με αυτή την νοοτροπία η ΑΕΚ Β παίρνει παιχνίδια που κανονικά ποδοσφαιρικά δεν θα έπρεπε να τα πάρει. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή την νοοτροπία την έχει εμφυσίσει κυρίως σε αυτή την ομάδα ο Ηλίας Αθματζίδης. Με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που λειτουργεί, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Νομίζω ότι είναι ο πιο διακριτικά διαδραστικός και επιδραστικός άνθρωπος που βρίσκεται στον πάγκο μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Χωρίς να επηρεάζει καθόλου την ποδοσφαιρική λειτουργία, ο Αθματζίδης είναι εκεί και με την παρουσία του περνάει πράγματα που έχουν να κάνουν με την οτροπία και με την ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται. Αυτή είναι η αεκτζίδικη βάση. Υπάρχει όμως και η ποδοσφαιρική βάση. Αυτή η ομάδα, η ΑΕΚ Β, έχει κάνει τη δομή της πάνω σε αυστηρά ποδοσφαιρικές βάσεις. Έχει αγωνιστικό πλάνο, το οποίο τηρεί σε κάθε παιχνίδι και βλέπεις μια ομάδα η οποία μπαίνει στο γήπεδο και έχει ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα που όποιος και αν της λείπει, όσες απουσίες και αν έχει, παίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν ξέρω αν είναι θεαματικό, δεν ξέρω αν ελκυστικό, που και τα δύο στα μάτια μου είναι. Είναι σίγουρο όμως ένα ποδόσφαιρο που έχει πλάνο, που έχει αρχή, μέση και τέλος, που έχει ποδοσφαιρικές αρχές. Και αυτό φυσικά το πιστώνεται η δουλειά που κάνει στα Σπάτα ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος με τον συνεργάτη του Μιχάλη Παυλή. Νομίζω ότι πολλοί δεν το έχουν στο μυαλό τους, αλλά για παράδειγμα στο χθεσινό μάτς η ΑΕΚ πήγε χωρίς βασικούς ποδοσφαιριστές της, όπως για παράδειγμα ο Σαμπανάτζοβιτς, όπως ο Κωσίδης, όπως ο Μιτάη, πήγε με ποδοσφαιριστές όπως ο Γιούσης και ο Μουστακόπουλος, οι οποίοι ενσωματώθηκαν μπήκαν στη βασική ενδεκάδα λίγες ώρες πριν από το μάτς, γιατί την προηγούμενες μέρες ήταν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και παρόλα αυτά η ΑΕΚ μπήκε στο γήπεδο και έπαιξε το ποδόσφαιρό της. Όχι κάτι άλλο από αυτό που είχε παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει όλο αυτό με το αποτέλεσμα. Η φετινή η ΑΕΚ Β, αυτή η ΑΕΚ Β μπορεί να χάνει παιχνίδια, μπορεί να κερδίσει παιχνίδια, μπορεί τώρα να είναι πρώτη, μπορεί σε ένα μήνα να μην είναι πρώτη. Σίγουρα όμως είναι μια ΑΕΚ που την απολαμβάνεις. Και την απολαμβάνεις όχι γιατί κερδίζει παιχνίδια και γιατί είναι πρώτη. Έχει σημασία και αυτό, μεγάλη σημασία. Την απολαμβάνεις γιατί έχει σωστή ποδοσφαιρική δομή και σωστή αεκτζίδικη δομή. Τι θα βγάλει αυτή η ομάδα δεν ξέρω. Υπάρχουν project που έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα το project του Κωσίδη, το project του Χατζη Εμμανουήλ, ακόμα και του Γιούση που δεν είναι καινούριος, δεν έχει ξεπεταχτεί τώρα, όμως όλοι οι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και ενδεχομένως μπορεί να την κερδίσει ο Γιούση στη δεύτερη ευκαιρία.
Έρχονται και παιδιά από πίσω που δεν έχουν παίξει καν ακόμα, όπως ο Κορομιλάς. Γενικώς όμως η ΑΕΚ Β είναι μια ομάδα που έχει έναν προπονητή ο οποίος της έχει μάθει να παίζει με σωστές ποδοσφαιρικές αρχές και με πλάνο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και αυτό την κάνει, αν μη τι άλλο, ελκυστική στα μάτια όλων μας.